Υπήρχε και ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος και αυτός θεωρούμε ότι καταφέραμε και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και αυτό ήταν ακριβώς να καταγράψουμε τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι, μετά από αυτήν την απόλυτη καταστροφή που υπέστησαν μετά από τις 50-51 μέρες βομβαρδισμών και επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και των βομβαρδισμών, όλοι βλέπαμε διάφορες εικόνες από δημοσιογράφους να στέλνονται. Κιολωνών η καρδιά χτυπούσε βλέποντας παιδιά τραυματισμένα, γονείς και οικογένειες να χάνουν μέλη τους, σπίτια και χαλάσματα. Τα επιβεβαιώνουμε όλα. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτήν που θεωρούσαμε ότι είναι. Μπαίνοντας ήδη από τη Ράφα και ακολουθώντας τον δρόμο προς τη Γάζα και σε όλη την ανατολική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, η καταστροφή είναι απόλυτη. Δεν υπάρχουν συνοικίες, δεν υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν χτυπηθεί. Δρόμοι κατά μήκος, όχι ένα ή δύο σπίτια, είναι χαλάσματα. Εκτός από το κέντρο της πόλης της Γάζας, που τα χτυπήματα ήταν στοχευμένα και έβλεπες προχωρώντας σπίτια γκρεμισμένα, όλες οι ανατολικές περιοχές, αλλά και η παραθαλάσσια περιοχή, είναι χτυπημένη. Και δεν είναι εύκολο να λες ότι είναι χτυπημένα τα σπίτια και ότι υπάρχουν χαλάσματα. Αν έχεις στο μυαλό σου το ότι κάτω από αυτά τα χαλάσματα βρέθηκαν άνθρωποι. Βρέθηκαν οικογένειες ολόκληρες, βρέθηκαν παιδιά, τα οποία άλλα μπόρεσαν να επιζήσουν και άλλα όχι. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι όντως επιβεβαιώνουμε ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χτυπήθηκαν υποδομές, χτυπήθηκαν υδραγωγεία, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, χτυπήθηκαν θρησκευτικοί χώροι, χτυπήθηκαν νεκροταφεία. Βρεθήκαμε σε ένα νεκροταφείο στη Σετζάγια, όπου ήταν χτυπημένο. Πιο βάρβαρη επίθεση, πιο βάρβαρη και ανηλεής βομβαρδισμοί, δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί. Κανένας από εμάς βέβαια δεν είναι αντιπολεμικός ανταποκριτής, αλλά το μέγεθος ήταν σοκαριστικό. Στο ίδιο μάλιστα νεκροταφείο συναντήσαμε μια οικογένεια που εκείνη την ώρα έκανε το μνημόσυνο πάνω από ένα τάφο για τα τρία παιδιά, τρία ξαδέρφια που είχαν σκοτωθεί πάνω σε μάχη. Τρία παιδιά των οποίων η ηλικία ήταν από 18 ως 32 χρονών, στην ίδια ομάδα, και έχασαν και οι τρεις τη ζωή τους την ίδια στιγμή. Ήταν θαμμένοι και οι τρεις στον ίδιο τάφο. Χτυπήθηκαν σχολεία. Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, όπως όλοι μας έλεγαν, δεν υπήρχε κανένα ασφαλές μέρος. Η οικογένεια ήταν στο σπίτι, έρχονταν η βόμβα, η ρουκέτα, οτιδήποτε χρησιμοποιούσανε. Όσοι προλάβαιναν να σωθούν, εγκατέλειπαν το σπίτι και πήγαιναν στο πλησιέστερο σπίτι, συγγενικό ή φιλικό, για να μπορέσουν να μείνουν. Και για δεύτερη φορά βομβαρδίζονταν πάλι το ίδιο σπίτι. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που έζωσαν τον βομβαρδισμό περισσότερες από μία φορές. Πάρα πολλοί κατέφυγαν σε σχολεία, σε καταβλισμούς. Και τα σχολεία δεν τη γλίτωσαν και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είδαμε πολλές εικόνες και εμείς από κοντά. Είναι πάρα πολύ άνανδρο να χτυπάς σχολεία, να χτυπάς νοσοκομεία, να χτυπάς κέντρα υγείας, να χτυπάς ανθρώπους την ώρα που κάθονται στην αυλή του σπιτιού τους και πίνουν το τσάι τους. Σε πάρα πολλές περιοχές από αυτές που επισκεφτήκαμε μας αφηγούνταν το πώς έχασαν μέλη της οικογένειάς τους την ώρα που κάθονταν, αυτό που σας είπα, στην αυλή του σπιτιού τους και έπιναν το τσάι τους. Δεν υπήρχε στόχος συγκεκριμένος. Μπορεί να καφιέται το Ισραήλ ότι κατάφερε
επιτυχώς να ολοκληρώσει την αποστολή του, καταστρέφοντας τούνελ, καταστρέφοντας στρατιωτικούς χώρους, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν ότι στόχευε ανθρώπους. Και έχουμε διάφορες μαρτυρίες σχετικά με αυτό. Ένας γιατρός μάλιστα μας ανέφερε πως η οικογένειά του με τα παιδιά κάθονταν στην αυλή ανάμεσα στα δύο σπίτια που είχαν τα μέλη αυτής της οικογένειας και 5 λεπτά πριν τον βομβαρδισμό, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνουν όλοι, τα παιδιά με τον παππού μεταφέρθηκαν μέσα στο σπίτι και έτσι γλίτωσαν. Ένας άλλος κύριος, βρεθήκαμε και σε ένα άλλο μνημόσυνο ενός ανθρώπου, ο οποίος επίσης έχασε όλα, εκτός από ένα παιδί, όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, τη γυναίκα του και τα 5 παιδιά του, οι οποίοι κάθονταν πάλι στην αυλή του σπιτιού και τους ήρθε μία ρουκέτα. Και μάλιστα το ένα παιδί που είναι ακροτηριασμένο, αλλά ζει, μεταφέρθηκε στο εξωτερικό για εγχειρήσεις και αποκατάσταση. Τα υπόλοιπα χάθηκαν μπροστά στο σπίτι του. Ένα δε από αυτά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αποκεφαλισμένο και αναγνωρίστηκε από τον φίλο γιατρό του μπαμπά του παιδιού. Τραγικές ιστορίες. Τραγικές ιστορίες που κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταγραφούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσουν να γίνουν αντικείμενο μιας συνέχειας στη δράση μας, που θα πρέπει βέβαια όποια πρωτοβουλία και όποια δράση γίνεται και με βάση αυτή την εμπειρία και όσες άλλες εμπειρίες έχουμε από τέτοια ταξίδια, να έχει συνέχεια και συνέπεια. Χτυπήθηκαν, όπως σας είπα, σχολεία, χτυπήθηκαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, χτυπήθηκαν υγειονομικές μονάδες. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο παιδών, το Αλντούρα, χτυπήθηκε. Και μάλιστα έχει εγκαταλειφθεί τώρα και έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία τα παιδιά και οι γιατροί προσπαθούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό που μας περιέγραψαν ήταν το εξής, ότι προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στις συνθήκες αυτές κόλασης που ζούσαν, με μεγάλες βάρδιες, με πάρα πολλούς εθελοντές, νοσηλευτές, γιατρούς και πραγματικά αισθάνονται ότι κατάφεραν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν μέσα σε αυτό τον κακό χαμό των βομβαρδισμών, των θανάτων και των τραυματιών. Παρόλα αυτά και λόγω του αποκλεισμού που υφίσταται η περιοχή, που αφίσταται η λωρίδα της Γάζας, οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες. Δεν μπορούν να κάνουν αποκατάσταση. Δεν μπορούν να περιθάλψουν τους τραυματίες και να τους παρακολουθήσουν όπως θα ήθελαν. Κάνουν όμως το καλύτερο δυνατό. Και η βοήθεια αυτή που έφτασε στη Γάζα είναι για αυτούς για ένα διάστημα μια ανακούφιση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω στην πραγματικότητα όλο αυτό το κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα. Ένα κίνημα αλληλεγγύης που τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθεί να στηρίξει τους ανθρώπους που πλήττονται από τις πολιτικές του μνημονίου και της κυβέρνησης, το οποίο έχει μάθει να ζει και να προσπαθεί να επιβιώνει σε ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, που ήταν αυτό που μπόρεσε και συνέβαλε και στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Και εύχομαι αυτό το κίνημα αλληλεγγύης να συνεχίσει να στηρίζει τους ανθρώπους τόσο εδώ, όσο και όπου στη γη χρειάζεται. Γιατί είναι αυτό που ξέρει τι σημαίνει κρίση, τι σημαίνει φτώχεια και τι σημαίνει ενδεχομένως και αποκλεισμός.